Τα παιδιά μου είναι στο Χριστό. Σε κάποιο αρχονταρίκι διασμονή στο Άγιον Όρος ακολουθεί η παρακάτω συζήτηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα μείνετε μέρες στο μοναστήρι? Μόνο 2 μέρες. Έχετε παιδιά? Ναι, 3. Να σας ζήσουν. Στο Χριστό είναι τα παιδιά σας. Το κριτήριο είναι ο Χριστός. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να είναι καλά τα παιδιά μας. Εξωτερικά, σπουδές, γάμοι, καλοπέραση, χρήμα, να κυλάει καλά η επίγεια ζωούλα μας. Για τη σωτηρία ούτε λόγος. Δεν ενδιαφέρει αν τα παιδιά μου είναι στο Χριστό. Με απασχολεί απλά να συμπληρώσουν τα κουτάκια της ζωής, αυτά για τα οποία παλεύει ο κόσμος. Δηλαδή, να μεγαλώσεις, να σπουδάσεις, να βρεις δουλειά, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά και στο τέλος να δεις εγγόνια και να τα χαρείς. Εάν συμπληρώσεις αυτά τα κουτάκια, πέτυχες. Αυτές οι καταστάσεις όμως δεν σώζουν από μόνες τους. Δηλαδή δεν αρκεί απλά να κάνω έναν γάμο, αλλά το πού θα πάω τον γάμο, στον αγιασμό ή στον κρεμό. Δεν φτάνει να κάνω παιδιά, διότι και τα ζώα γεννούν, αλλά σημασία έχει πού θα οδηγήσω αυτή τη νέα ζωή που μου εμπιστεύτηκε ο Χριστός. Δυστυχώς δεν βλέπουμε τα πράγματα σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας με κριτήριο τον Χριστό. Διότι μας πονάει το θέμα, ιδιαίτερα αν τα παιδιά μας δεν είναι στον δρόμο της σωτηρίας. Κάνουμε προσευχή να κάνει το παιδί μας ένα καλό γάμο για να το αποκαταστήσουμε. Αλλά δεν βάζουμε το γόνατο κάτω στην προσευχή για να ανοίξει ο Χριστός την καρδιά του και να μπει στον δρόμο της σωτηρίας. Το ότι σαν γονείς θα δώσουμε όλοι λόγο αν οδηγήσουμε τα παιδιά μας στη σωτηρία, όπως φυσικά και η ανάδοχη για τα πνευματικά τους παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει. Οι περισσότεροι γονείς έχουν τον λεγόμενο γονεϊκό εγωισμό. Αν πεις ότι κάτι κάνουν λάθος τα παιδιά τους, οι ίδιοι στη διαπαιδαγώγηση σε φάγανε. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια, θέλουν να διαμορφώσουν τα παιδιά σύμφωνα με ένα κοσμικό μοντέλο του εγωισμού τους. Ποιος ενδιαφέρεται αν το παιδί του εξομολογείται, αν είναι στον δρόμο του Θεού, και αν δεν είναι, ποιος γονιός γονατίζει κάθε βράδυ για να παρακαλέσει τον Χριστό? Δεν μας ενδιαφέρει η ψυχή του παιδιού μας, μας ενδιαφέρει απλά το σώμα του, ώστε αν συμβεί κάτι να το πάμε στον γιατρό και εξωτερικά κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη, αν υπάρχουν ευθύνες σε μας, δεν τις βλέπουμε. Και αν το πράγμα φτάσει στον κρεμό, λέμε τη φράση, τι να κάνουμε, έτσι βγήκε. Εγώ εξάλλου του έδωσα τα πάντα. Φυσικά στη λέξη πάντα δεν είναι ο Χριστός, αλλά η υλική κτήση, ντύσιμο, φαγητό, σπουδές, βόλτες, χρήματα, χαρτιλίκια, χαβαλές. Βλέπουμε τα παιδιά χειρότερα από τα κουτάδια. Πάμε στην εκκλησία να κάνουμε παράκληση και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα με μια σειρά κοσμικών αιτημάτων από πίσω. Αχ, Παναγία μου, βοήθησε να παντρευτεί το παιδί μου και να αποκατασταθεί. Αχ, Παναγία μου, βοήθησε να βρει δουλειά και να βγάζει λεφτά, ακόμα κι ας μην είναι τόσο ηθικό αυτό που θα κάνει. Αχ, Παναγίτσα μου, βοήθησε να μου φέρει ένα εγγονάκι το παιδί μου και να του δώσει το όνομά μου. Αχ, Παναγία μου, βοήθησε να χωρίσει η κόρη μου, γιατί αυτός δεν έχει λεφτά. Σπάνια η Παναγία δέχεται αιτήματα όπως: αχ, Παναγία μου, βοήθησε το παιδί μου να μπει στον δρόμο της σωτηρίας. Αχ, Παναγία μου, βοήθησε το παιδί μου να βρει ένα καλό πνευματικό και να ωφεληθεί. Αχ, Παναγία μου, βοήθησε το παιδί μου να κάνει ένα γάμο και να βαδίσει τον δρόμο του αγιασμού. Αχ, Παναγία μου, βοήθησε το παιδί μου να μετανοήσει και να βιώσει τον Χριστό. Αχ, Παναγία μου, βοήθησε το παιδί μου να ανοίξει την καρδιά του
στο θέλημα του Θεού. Αχ, Παναγία μου, προστάτευσε το παιδί μου από κάθε δαιμονική πλάνη, ώστε να έχει βοήθεια στο δρόμο του Θεού. Αχ, Παναγία μου, αν είναι η κόρη μου να μου φέρει εγγόνι, να είναι ευλογημένο. Αν είναι πάλι να μην μου φέρει, να είναι ευλογημένο. Ό,τι είναι καλύτερο για τη σωτηρία. Αχ, Παναγία μου, ο γιος μου μου είπε ότι θέλει να γίνει μοναχός. Βοήθησέ τον να στερεωθεί στην απόφασή του, ώστε ο δρόμος αυτός να είναι για τη σωτηρία του. Κι ας μην τον ξαναδώ ποτέ. Εάν κάποιος γονιός, αγαπητοί μου, είναι στη δεύτερη κατηγορία, τότε γνωρίζει πραγματικά την αποστολή που του έχει δοθεί και έχει καταλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Οπότε για τη ζωή των παιδιών μας να μας ενδιαφέρει η σωτηρία τους και τίποτε άλλο. Αυτό να παρακαλάμε. Όσο αφορά το πώς, αυτό είναι έργο του Κυρίου. Του Κυρίου μου και της συνέργειας, της ελευθερίας του ανθρώπου. Σε αυτή την αγωνία θα βοηθήσει και η δική μας προσευχή. Αμήν.